90 ημέρες μετά τον εγκεφαλικό θάνατο της 31χρονης μητέρας από τον Ντέμπρετσεν στην Ουγγαρία, φέρνει στον κόσμο ένα υγιέστατο μωρό. Οι γιατροί την κράτησαν με τεχνητά μέσα στη ζωή όταν τον περασμένο Απρίλιο, στη 15η εβδομάδα κύσος, υπέστη εγκεφαλικό, αλλά το έμβριο ζούσε. Τελικά όχι μόνο γέννησε στην 27η εβδομάδα, αλλά ζωτικά οργανά της δόθηκαν σε 4 λήπτες. Σύμφωνα με τα ιατρικά δεδομένα, δεν έχει ξανασυμβεί μετά από τόσο μακρό διάστημα τεχνητής ζωής να γίνεται κάποιος δότης. Τους 3 μήνες μέχρι τον Ιούλιο που η γυναίκα παρέμενε στη ζωή με ιατρική υποστήριξη στο νοσοκομείο εκτιλήσονταν συγκλονιστικές στιγμές. Τα μέλη της οικογένειας της 3 φορές την εβδομάδα έρχονταν από την επαρχία για να μιλήσουν στο έμβριο και να χαϊδέψουν την κοιλιά της μητέρας. Η μοναδικότητα του ιατρικού συμβάντος συνίσταται στο συνδυασμό του διαστήματος παραμονής της ζωής, στη γέννηση ενός παιδιού και στη μεταμόσχευση ζωτικών οργάνων σε 4 ασθενείς. Μεταμοσχεύθηκαν η καρδιά, το ύπαρο, η νεφρή και το πάνκρεας. Εδώ στο νοσοκομείο του Ντέμπρετσεν, 11 διαφορετικές ιατρικές ομάδες συνεργάστηκαν αρμονικά ώστε στο τέλος αυτής της θλιβερής ιστορίας να προκύψουν 5 ζωές από μία. Χαϊαγκούς Ανδρέα, Euronews, Ντέμπρετσεν.